λέξη γυναίκα είναι από μόνη της ένα σύμβολο. Στο πρόσωπο της γυναίκας αντικατοπτρίζεται η μάνα, η σύζυγος, η αδελφή, η φίλη, η γιαγιά, η πολιτικός, η επιστήμονας, η επιχειρηματίας, η δασκάλα και τόσες άλλες. Δεν είναι τυχαίο που οι πιο όμορφες λέξεις της γλώσσας μας είναι γένους θηλυκού. Η αγάπη, η σοφία, η ταπεινότητα, η πατρίδα, η ελευθερία, η σημαία, η προσευχή, η ανδρεία, η ευτυχία, η αλληλεγγύη, η θρησκεία και τόσες άλλες. Σε όλες τις γυναίκες, ανεξαρτήτως χρώματος, σε όποιο θεό και αν πιστεύουν, σε όποιο χώμα και αν πατούν, αξίζει ο ίδιος σεβασμός και το ίδιο δικαίωμα στην αξιοπρέπεια. Τώρα θα μου πείτε, κάθε μέρα δεν πρέπει να τις σεβόμαστε? Μα φυσικά, όπως και όλους τους ανθρώπους. Εμείς δεν γιορτάζουμε σήμερα. Απλά η Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας είναι περισσότερα μια αφιέρωση, μια υπενθύμηση, μια ανταμοιβή για τα όσα καταφέρνουν οι γυναίκες στην καθημερινότητα. Και τέλος και σπουδαιότερο, να μην ξεχνάμε ότι όσοι άντρες υπάρχουν σε όλον τον πλανήτη προέρχονται από μια γυναίκα.